Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους. Στα δικαστήρια κρίνονται οι επόμενες κινήσεις των συνδικαλιστών της ΔΕΗ και η επίταξή τους από την κυβέρνηση. Τι θα γίνει με τις διακοπές ρεύματος. Τρίπλα στην τρίπλα από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για το δημοψήφισμα. Για εθνικό έγκλημα μιλά ο Τσίπρας. Στο ίδιο κάδρο με τους συνδικαλιστές τον βάζει το Μαξίμου. Τι λέει στον Sky ο ένας από τους δύο φωτορεπόρτερς που χτυπήθηκαν από χρυσαυγίτες στο εφετείο. Επεισόδια κατά τη μεταφορά Μιχαλολιάκου Παπαλαγού. Ρυφηφή με ραντεβού στην Πλάκα. Οι ληστές περίμεναν όλο το βράδυ τον κοσμηματοπόλη για να τους ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Βυθισμένη στην απόλυτη αταξία παραμένει η Ουκρανία. Άγριος προφυλακισμός κυβερνήτη στα δυτικά της χώρας. Τον φυγάδευσαν από το παράθυρο. Κυρίες και κύριοι, εν αναμονή της έκδοσης της απόφασης της δικαιοσύνης είναι οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ προκειμένου να προετοιμάσουν τα επόμενα βήματά τους. Την απόφαση του δικαστηρίου που βγαίνει από στιγμή σε στιγμή περιμένει και το Μέγαρο Μαξίμου που εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει σε επίταξη των εργαζομένων της ΔΕΗ σε περίπτωση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει στα ύψη με τον Αλέξη Τσίπρα να καταγγέλει την κυβέρνηση για οικονομικό και εθνικό έγκλημα και κυβερνητικά στελέχη να κατηγορούν την Κουμουνδούρου για επικοινωνιακό πυροτέχνημα και εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε πρώτα να παρακολουθήσουμε πώς έχει η κατάσταση στο ρεπορτάζ της Βίκης Παύλου. Τα air condition σταμάτησαν, οι βεντάλιες πήραν φωτιά και λίγο πριν νυχτώσει ο κόσμος άρχισε να μοιράζει κεράκια. Οι 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες από τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ βύθισαν στο σκοτάδι για τουλάχιστον μία ώρα πολλές περιοχές στην Αττική. Εμείς είμαστε νέοι ανθρώποι. Ακόμα το αντέχουμε. Οι μεγάλοι ανθρώποι και οι ηλικιωμένοι δεν το αντέχουν. Δεν το αντέχουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ, τα φώτα έσβησαν 7 με 8 σε Παλίνη, Πικέρμη, Σπάτα, Γέρακα, Παιανία, Πεντέλη, Βρυλίσια, Γλυκά Νερά και Ανθούσα. Μία ώρα αργότερα σε Καλαμάκι, Γλυφάδα, Βούλα Βουλιαγμένη, Βάρη Βάρχιζα, 9 με 10 σε Νέα Ιωνία, Ηράκλειο, Πεύκη, Ριζούπολη, Μαρούσι, Μελίσια και Φυσιά, ενώ υπό το φως των κεριών έμειναν 10 με 11 το βράδυ το Πέραμα, το Κερατσίνι, η Αμφιάλη, η Δραπετσόνα, η Νίκαια και ο Κορυδαλός. Αντίστοιχες διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε όλα τα άλλα. Έχουμε προβλήματα υγείας, μας κόβουν και το ρεύμα. Ντροπή. Δεν πρέπει να το κόβουν το ρεύμα. Δεν υπάρχει λόγο να κάνουν σε εμά κάτι. Επειδή αυτοί τα ανεβάζουν το ρεύμα, πρέπει να κόβουν το ρεύμα σε εμά. Πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, ενώ η πυροσβεστική δέχθηκε 22 κλήσεις και έκανε 17 απεγκλωβισμούς σε Νέα Ιωνία, Μαρούσι, Πεύκη, Κηφισιά, Νίκαια και Πέραμα. Καθόλου δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αυτά, αλλά είμαστε αδικημένοι όλοι. Θα πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή όλα αυτά, γιατί είναι ζημιά για όλους αυτούς που έχουν μαγαζιά. Πληρώνουμε τόσα λεφτά και δεν υπάρχει μια ανταπόκριση από τη ΔΕΗ. Είναι κρίμα το Θεό γιατί είναι δύσκολες ημέρες. Οι αντιδράσεις μάλιστα από την πλευρά των επιχειρηματιών ήταν έντονες αφού είδαν σε πολλές περιπτώσεις το εμπόρευμά τους να καταστρέφεται. Βρισκόμαστε σε ένα θάλαμο κατεψυγμένα με μείον 19 βαθμούς. Όπως καταλαβαίνετε με τις διακοπές ΔΕΗ οι επιδευματίες είχαν οξύ πρόβλημα. Περιμέναμε πότε θα έρθει γιατί υπήρχαν πρόβλημα και με τα ψυγεία και με τους θαλάμους που έχουμε εκατομμύρια μέσα εμπόρευμα. Πετάξαμε και κατεψυγμένα πράγματα που ήταν στην κατάψυξη και δεν κρατήσανε στη διακοπή που ήταν μια μισή ώρα. 10 κουβαδάκια παγωτό που είχε το ψυγείο, επί 5 κιλά, 50 κιλά λοιπόν, ένα κόστος α το οποίο πετάχτηκε. Φυσικά υπάρχει το δικαίωμα στην απεργία, είναι συνταγματικό δικαίωμα, αλλά δεν μπορεί όμως από αυτό να καταστρέφεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι επιχειρηματιών ή ελεύθερων επαγγελματιών. Οι ακραίες κινητοποιήσεις στην ΔΕΗ μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην ομαλή λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πουλάτε τη ΔΕΗ, πουλάτε το νερό, σε λίγο θα πουλήσετε το πύργο το λευκό. Για δύο ώρες έδισαν τα ταμεία της ΔΕΗ στην Οδό Παναστασίου η τεχνική της ΔΕΗ συμμετέχοντας σε 48 ώρη πανελλαδική απεργία. Ταλαιπωρούν τον κόσμο, ασφάλουν ασφαλείες, γιατί δεν έχουν ταμεία ασφαλείες. Θα είμαστε στους δρόμους, θα είμαστε απεργοί. Σίγουρα ο κόσμος ανησυχεί, όμως θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτός ο αγώνας που κάνουμε δεν είναι για μας, είναι για όλους μας, είναι για την δικιά του επιχείρηση. Αν
Ελένη και ΔΕΗ έβαλαν σε περιπέτειες και το καραβάκι Κωνσταντή, που λόγω της διακοπής του ρεύματος δεν μπόρεσε να πιάσει Περαιά, αφού ήταν σκοτεινά. Και έτσι ο καπετάνιος πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο λιμάνι. Δεν μπορούμε να ζυγώσουμε, γιατί δεν βλέπει και ο κόσμος να κατέβει από το σκάφος, να προχωρήσει. Είναι επικίνδυνο και για τον κόσμο. Περιμένοντας την απόφαση της δικαιοσύνης, που θα καθορίσει τόσο τη δική του στάση, όσο και την επόμενη κίνηση της κυβέρνησης, οι συνδικαλιστές διεμήνυσαν ότι θα σκληρύνουν τη στάση τους. Η ελληνική δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της και δεν θα βγάλει σε καμία περίπτωση παράνομη και καταχρηστική την απεργία. Σε περίπτωση που γίνει αυτό όμως. Σε περίπτωση που γίνει αυτό, θα συνεδριάσει αμέσως η Εξελεκτική Επιτροπή, συγγνώμη, η Εκτελεστική Επιτροπή, και θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος. Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις κινητοποιήσεις μας. Από την πλευρά του, ο διαχειριστής του συστήματος προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί η απεργία, θα έχουμε νέες διακοπές ρεύματος. Από τις 21 μονάδες παραγωγής που έχει στη διάβαση της ΔΕΗ, έχουν βγει εκτός λειτουργίας οι 13. Στρέλνοντας από το σύστημα, ισχύει 3.400 ΜΒ. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Λάπα, που βρίσκεται στα γραφεία της ΓΕΝΟΠ, αλλά και την Βίκη Παύλου. Βίκη, να ξεκινήσουμε από σένα για να δούμε την εικόνα πώς έχει αυτή την ώρα. Βεβαίως, οι απεργικές κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Βέβαια, όπως όλα δείχνουν, δεν θα δημιουργήσουν τόσα προβλήματα όσο εχθές. Και αυτό γιατί θα περιοριστούν μόνο στην Κρήτη. Έχουμε ετοιμάσει και ένα χάρτη για να δούμε αναλυτικά τις περιοχές και τις ώρες όπου θα έχουμε τις διακοπές ρεύματος για περίπου διάρκεια που δεν θα ξεπερνά τη μία ώρα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, πρώτα στο Λασίθι, 9 με 10. Στη συνέχεια, το ρεύμα θα κοπεί στο νομό Ρεθύμνου, πάλι τις ίδιες ώρες. Αναλυτικά, βέβαια, ένα μισάωρο ανάλογα την περιοχή. Πάντως, και εδώ βλέπουμε τον νομό Χανίων. Θα πρέπει να πούμε και να τονίσουμε ότι για ακόμα μια φορά ότι οι διακοπές θα είναι μικρές, δεν θα ξεπερνούν τη μία ώρα και θα είναι σταδιακά από τις 8 μέχρι τις 10. Θα πρέπει να σου πω, Σία, ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για επιπλέον διακοπές στην υπόλοιπη χώρα, ούτε βέβαια στην υπηρετική Ελλάδα, που εκεί έχουμε συνήθως τα περισσότερα προβλήματα. Σήμερα βοήθησε και το αεράκι, βοήθησαν και οι χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες και δεν είχαμε πολλές διακοπές. Ακριβώς, φύσηξε, έπεσαν θερμοκρασίες, υπήρξε μικρότερη ζήτηση ηλεκτρικό ρεύμα αφενός και αφετέρου οι ανεμογεννήτριες, όπως όλα δείχνουν, έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους. Να σου πω επιπλέον ότι σύμφωνα με την ΔΔΕ θα τεθούν εκτός λειτουργίας στις ήδη 13 μονάδες, επιπλέον άλλες 2 ενδεχομένως τα επόμενα 24 ώρα. Ενώ βέβαια για τους τηλεθεατές, όσοι θέλουν να ενημερώνονται συνεχώς, μπορούν να επικοινωνούν στη γραμμή της ΔΔΕ, στο 210-62-41-860, που λειτουργεί όλο το 24ωρο. Μάλιστα. Τώρα, Δημήτρη, οι συνδικαλιστές έχουν μαζευτεί εκεί στα γραφεία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, περιμένουν την απόφαση της δικαιοσύνης μετά την αγωγή που κατέθεσε χθες η επιχείρηση για να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία τους, προκειμένου να αποφασίσουν και πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής. Τι σκέψεις υπάρχουν? Λοιπόν, ακριβώς όπως τα είπες, η σκέψη η οποία υπάρχει από πλευράς των εργαζόμενων της ΔΕΗ, των συνδικαλιστών, είναι να κλιμακώσουν τις απεργιακές τους κινητοποίησεις. Ήταν σαφέστατο σήμερα ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κύριος Ρέλιας, επάνω στη Σχολή Ευελπίδων στα δικαστήρια, απαντώντας την ερώτηση τι θα κάνετε αν βγει η απεργία παράνομη ή καταχρηστική, είπε υπάρχουν όλα τα νομικά μέσα. Επίσης και οι διαδικασίες εκείνες που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε τις κινητοποίησεις μας. Στην ερώτηση ποια θα είναι αυτή η μορφή που θα πάρουν και με ποια διαδικασία, μας είπε με τα σωματεία που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της ΓΕΝΟΠ. Εδώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καλύψουν την απεργιακή κινητοποίηση της ΓΕΝΟΠ, δηλαδή να την καλύψει η ΓΕΣΕΕ. Λοιπόν, εδώ και μισή ώρα περίπου, οι δύο πλευρές, οι νομικοί σύμβουλοι της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και της ΔΕΗ, της διοίκησης της ΔΕΗ, βρίσκονται στην Ευελπίδων πάλι, όπου καταθέτουν τα νομικά τους επιχειρήματα υπέρ ή κατά του να κηρυχθεί απεργία παράνομη και καταχρηστική. Μετά τις 9.30-10 περιμένουμε να βγει η απόφαση, από την οποία θα καθοριστεί και η στάση των συνδικαλιστών της ΔΕΗ εδώ στα γραφεία της ΓΕΝΟΠ στην οδό Στουρνάρη. Αλλά και η στάση της κυβέρνησης, όπως θα δούμε σε λίγο. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Και πάμε τώρα εδώ, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς εξελίχθηκε σήμερα η πολιτική κόντρα για τη μικρή ΔΕΗ, αλλά και την τρίπλα του Περισσού, που φέρνει τη δική του πρόταση τώρα για δημοψήφισμα.
Με τους συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, η κυβέρνηση βρίσκεται σε ετοιμότητα ακόμη και να επιτάξει τους εργαζόμενους, την ώρα που οι κόντρες σε πολιτικό πεδίο συνεχίζονται στον απόϊχο της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής, ωστόσο οι τόνοι παραμένουν υψηλοί από όλες τις πλευρές. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, πάντως, ο οποίος ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις έρευνες σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων, αρνήθηκε να αποκαλύψει τις προθέσεις της κυβέρνησης, καθώς εκείνη την ώρα ξεκινούσε η συζήτηση της προσφυγής της ΔΕΗ στη δικαιοσύνη. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα της ΔΕΗ, διότι περιμένουμε μια απόφαση δικαστική. Ό,τι αφορά στη ΔΕΗ θα τα συζητήσουμε στη Βουλή, που εκεί ακριβώς πηγαίνω. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο TVXS, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση ότι ξεπουλάει όσο το δημόσιο πλούτο. Θέλουν να πάρουν έτοιμα τα εργοστάσια παραγωγής και δωρεάν τον ορυκτό πλούτο, τον εθνικό μας πλούτο, και μάλιστα έναντι ενός ευτελούς τιμήματος που μπορεί να συγκριθεί με το κόστος κατασκευής ενός μονάχα υδροελεκτρικού σταθμού. Πρόκειται για ετωνίχηδες και αριτζίδες παρά για επενδυτές. Ας καταλάβουν επιτέλους κάποιοι ότι αυτό το ωραίο σύνθημα, το πολύ μαρκετίστικο πρώτη φορά αριστερά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, όταν ακριβώς πίσω από τον κύριο Τσίπρα είναι η κυρία Κατσέλη, ο κύριος Φωτόπουλος, ο κύριος Κοτσακάς, η ομάδα Τσοχατζόπουλου, ο κύριος Κουρούπλης, ο κύριος Μητρόπουλος, η κυρία Σακοράφα. Τι είδους πρώτη φορά αριστερά είναι αυτή με το Φωτόπουλο, πρώτη μούρη στο καβούρι? Το Κομμουνιστικό Κόμμα, μετά την άρνηση να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα στο δημοψήφισμα, προχωρά με δική του πρόταση στη Βουλή. Δεν αντιστρατεύεται την ιδιωτικοποίηση, δεν αντιστρατεύεται, γιατί αποδέχεται το πλαίσιο της απελευθέρωσης και της κατευθύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν θα πούμε ότι το πλαίσιο του δημοψηφίσματος πρέπει να εναντιώνεται σε όλο το πλαίσιο της απελευθέρωσης και της κατευθύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν πας με μια ατζέντα και με ένα πλαίσιο για να υποστηρίξεις ένα δημοψήφισμα, σημαίνει ότι οι δυνάμεις που θα συντρέξουν σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να έχουν κοινή βάση. Εδώ υπάρχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Ανένδοτο για να μην εφαρμοστεί ο νόμος για τη μικρή ΔΕΗ έχει κηρύξει Κουμουνδούρου. Και αν το ψηφίσει, θα πάρουμε όλα τα μέτρα ώστε να μην εφαρμοστεί, και στο βαθμό που θα προχωράει για να το εφαρμόσει, θα παίρνουμε όλα τα μέτρα, και σαν κυβέρνηση της αριστεράς θα πάρουμε όλα τα μέτρα ώστε να επαναδημοσιοποιηθεί η ενέργεια. Στηρίζεται λοιπόν δηλαδή την απόλυτη υποκρισία. Όταν ένας συνδικαλιστής κατηγορείται ότι έχει καταχραστεί χρήματα, ισχυρίζεται ότι η περιουσία της ΔΕΗ δεν είναι δημόσια, όταν βέβαια δίνει τον δημόσιο αγώνα του κατά τα άλλα και συντάσσεται με τον κύριο Τσίπρα, ισχυρίζεται ακριβώς και ότι ξεπουλιέται δημόσιος πλούτος. Πιστεύοντας στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας, συμφωνούμε με τη διενέργεια δημοψηφίσματος για τη ΔΕΗ. Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων, αλλά δεν θα συμφωνήσουμε σε ακραίες ενέργειες και μάλιστα σε τουριστική περίοδο και σε περίοδους καύσωνα, που επιπλέον θα ακυρώσουν τον αγώνα τους. Στράτος Μπαλής τώρα και Αντώνης Ατζολέτος. Αντώνη, ξεκινώ από σένα. Η απόφαση του ΚΚΕ να κατεβάσει τελικά τη δική του πρόταση για δημοψήφισμα προκάλεσε μια νέα ρελάνς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ρελάνς στη ρελάνς, θα έλεγα. Ναι, υπάρχει πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος που λέει πως είμαστε διατεθειμένοι να κατεβάσουμε δική μας πρόταση στο αρχικό πλαίσιο. Θα έχει διτό χαρακτήρα και κατά της απελευθέρωσης ενέργειας αλλά και κατά της μικρής ΔΕΗ. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα συμμετέχει σε όποια συζήτηση γίνει τη Δευτέρα σε επίπεδο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Καθώς λένε, θέλουν να κόψουν, να ράψουν. Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε το αρχικό πλαίσιο που έχουμε θέσει. Τώρα έρχεται και η Δημάρ με βάση δηλώσεις σήμερα στελεχών της Δημάρ. Αυτό που τονίζουν είναι ότι εμείς δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι σε σχέση με την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και ουσιαστικά στα όργανα του κόμματος τη Δευτέρα θα συζητήσουν για το θέμα της μικρής ΔΕΗ και μόνο. Οπότε θα σου έλεγα σε πρώτη φάση δεν υπάρχει κάποια κοινή συνισταμένη όσον αφορά τις προτάσεις. Έτσι φαίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έκανε ένα νέο ελιγμό σήμερα. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς τονίζει πως δεν είμαστε μόνο εμείς και οι συνδικαλιστές που λέμε ότι θέλουμε δημοψήφισμα, το θέλει και η τοπική κοινωνία. Και έρχονται και λένε σήμερα από την Κουμουνδούρου πως αυτό που μετράει είναι ποιοι καταρχάς θεωρούν ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα και όχι το αντικείμενο του δημοψηφίσματος, το περιεχόμενο της πρότασης. Και μάλιστα σε αυτό λένε υπάρχει προηγούμενο. Συνθήκη Λισαβόνας 2008. Τέσσερα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και ΛΑΟΣ, κατέθεσαν τέσσερις ξεχωριστές προτάσεις με διαφορετικό σκεπτικό και τελικά αρθίστηκαν οι υπογραφές και έφτασαν το μαγικό αριθμό των 120. Έγινε ειδική ημερήσια διάταξη συζήτηση.
όπου βεβαίως δεν πρόταση, δεν πέρασε η πρόταση, δεν είχε 180 ψήφους, αλλά τέλος πάντων έγινε. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι για πρώτη φορά, για ένα μείζον θέμα, υπάρχει ένα επίπεδο συνεννόησης στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάντως πρέπει να σου πω, Σία, πως αναμένει τη Δευτέρα να υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις και πάρα πολύ παρασκήνιο για το θέμα του δημοψηφίσματος. Μάλιστα, Στράτο, τώρα η κυβέρνηση πώς αξιολογεί την κατάσταση, αλλά και αυτές τις διεργασίες που γίνονται στον χώρο της αντιπολίτευσης. Καταρχάς, το θέμα της ΔΕΗ, να πούμε εσύ, ότι περιμένουν και στο Μέγαρο Μαξίμου την απόφαση της δικαιοσύνης χωρίς να προτρέχουν ή να πάρουν θέση για το ποια μπορεί να είναι αυτή. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που μας διαβεβαιώνουν είναι πως εάν η απόφαση βγάλει άκυρη καταχρηστική την απεργία, θα υπάρξει ένας εύλογος χρόνος, όπως λένε χαρακτηριστικά στους εργαζομένους, για να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Και αμέσως μετά, χωρίς χρονοτριβή, θα προχωρήσει, αν δεν γίνει αυτό, η κυβέρνηση στην επίταξη και των υπηρεσιών των απεργών και φυσικά των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ. Έχει σημασία εδώ να πούμε ότι για το περιβάλλον του Πρωθυπουργού και για τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ δεν μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Θεωρούν ότι υπάρχουν ένα κομμάτι των εργαζομένων που δεν έχει σχέση με τη Γενόπ ΔΕΗ και τους γνωστούς αρχισυνδικαλιστές. Σε αυτό το κομμάτι βάζουν στο ίδιο κάδρο τον κύριο Τσίπρα με πρόσωπα τα οποία έχουμε δει στο παρελθόν να πρωταγωνιστούν σε κωμικοτραγικές σκηνές μέσα στη ΔΕΗ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν μπορεί να δοθεί κανένα άλλο μήνυμα παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον. Εν αναμονή λοιπόν της απόφασης, οι όποιες επόμενες κινήσεις, το σίγουρο είναι ότι δεν θα πάρουν πολύ χρόνο. Στράτο, αυτές οι ζυμώσεις που γίνονται στην αντιπολίτευση ανησυχούν το Μαξίμου? Δεν το ανησυχούν καθόλου. Πρέπει να σου πω ότι αυτό που λένε από το επιτελείο του κυρίου Σαμαρά είναι ότι εδώ πρόκειται για λυκοσυμμαχίες οι οποίες δεν έχουν κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο. Και εξηγούν ότι ακόμη και αυτή η ρελάνς που επιχείρησε να κάνει ο κύριος Τσίπρας θυμίζοντας τη συνθήκη της Λισαβόνας, εκεί, όπως μου είπαν, μιλούσαμε για ένα πράγμα, για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές αφετηρίες. Για παράδειγμα, το ΚΚΕ μιλά για ακύρωση νόμων που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Όλα γίνονται για το επίπεδο των εντυπώσεων, θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχει περιεχόμενο και βλέπουν ότι πίσω από αυτό είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων με ενορχιστρωτή, όπως λένε τον κύριο Τσίπρα, μόνο και μόνο για να κάνει μια ανίχνευση προθέσεων σε ό,τι αφορά στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ και τον Στράτο Μπαλή και τον Αντώνη Αντζολέτο. Είναι μαζί μου τώρα ο Δημήτρης Τσιόδρας. Λοιπόν, όλοι περιμένουν, όπως καταλαβαίνουμε, την απόφαση του δικαστηρίου. Την περιμένουν στη Γενόπ για να δουν πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής στο πεδίο των κινητοποιήσεων. Την περιμένουν και στην κυβέρνηση όμως για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή όχι σε επίταξη. Κοιτάξτε, νομίζω θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να μένει η χώρα χωρίς ρεύμα. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση ακραία λύση είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει σε επίταξη. Νομίζω το ξέρουν και οι ίδιοι οι απεργοί. Στο πικ της τουριστικής περίοδου δεν ξέρω τι διαφορετικό θα μπορούσε να γίνει. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι μια τέτοια απόφαση, μια τέτοια κίνηση από πλευρά της κυβέρνησης δίνει και μια λύση. Γιατί, ωραία, θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, όπως φαίνεται. Από εκεί και πέρα, πόσο θα συνεχίζεται η απεργία? Η επίταξη ίσως είναι μια λύση. Δίνει μια δυνατότητα στους συνδικαλιστές να απεγκλωβιστούν προσεχώς? Προφανώς, γιατί οι ίδιοι βεβαίως δεν είναι μια λύση που λέω ότι την επιθυμούν σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο θα ήθελαν προφανώς να μην περάσει το νομοσχέδιο, αλλά από τη στιγμή που θα είναι νόμος, θα ψηφιστεί από τη Βουλή. Δεν ξέρω για πόσο μπορούν να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την πρωτοβουλία Τσίπρα για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, εκτιμάς ότι έχει καταφέρει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ να βρει διάβλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βεβαίως με τη ματιά λίγο πιο μακριά στην εκλογή Προέδρου, όπως λέγαμε και χθες? Καταρχάς, να πούμε για την ίδια τη μορφή συζήτησης για το αν θα γίνει δημοψήφισμα ή όχι, είναι μια αλλαγή τακτικής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μέχρι τώρα η έμφαση δινόταν στο δρόμο. Στους αγώνες που πρέπει να γίνουν, στις κινητοποιήσεις όχι μόνο των εργαζομένων μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, αλλά συμπαράσταση που πρέπει να δοθεί από άλλους κλάδους. Τώρα μεταφέρει την κουβέντα σε πολύ μεγάλο βαθμό σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Πώς δηλαδή εκεί μπορούν να ακυρωθούν κάποια πράγματα, ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν. Είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Τώρα, όσον αφορά την ουσία της πρότασης, βλέπουμε ότι έχει γίνει σάντουιτς ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανάμεσα στο ΚΚΕ, το οποίο λέει εντάξει,
με την μικρή ιδέα, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Είναι η απελευθέρωση αγοράς ενέργειας. Κάτι στο οποίο είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προηγεί μια ευρωπαϊκή πολιτική η απελευθέρωση των αγορών. Και απ' την άλλη, Δημάρ, που λέει ότι όχι στη μικρή ΔΕΗ, αλλά ναι στην απελευθέρωση. Ως εκ τούτου, λοιπόν, μετράει δυνάμεις, έχει από κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, από τους ανεξάρτητους Έλληνες επίσης κάποια ναι, αλλά αυτά νομίζω θα είναι πολύ δύσκολο να τα συστοιχίσουμε απόλυτα με το τι θα γίνει με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Το λέω γιατί. Γιατί, παραδείγματος χάρη, ο ανεξάρτητος βουλευτής μπορεί να λέει όχι στην πόλη της μικρής ΔΕΗ, όμως είσαι σίγουρη ότι θέλει προώρες εκλογές. Γιατί είναι βέβαιος ότι θα ξαναβγεί μετά. Ή η Δημάρ που έχει 1,2 τα 100 στις εκλογές θέλει προώρες εκλογές. Ή ανεξάρτητα Έλληνες στο 3,4. Νομίζω δεν στοιχίζονται απόλυτα και ο καθένας θα μετρηθεί τότε. Βεβαίως, ως κίνηση τώρα να μαζέψει ο ΣΥΡΙΖΑ και την υπόλοιπη αντιπολίτευση, νομίζω ότι του έχει αποδώσει από τη στιγμή που δύο μέρες τώρα και τις επόμενες θα συζητάμε, είναι στο επίκεντρο της πολιτικής κουβέντας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Ήταν επεισοδιακή η άφιξη των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκου, Παπά και Λάγου, στο ανακριτικό γραφείο σήμερα. Συγκεντρωμένοι οπαδοί του κόμματος συνεπλάκησαν με την αστυνομία όταν επιχείρησαν να πλησιάσουν το όχημα που τους μετέφερε. Το μίσος τους, μάλιστα, ξέσπασαν και σε βάρος δημοσιογράφων, χτυπώντας άγρια δύο φωτορεπόρτερ. Υπό τις επιθυμίες περίπου 150 οπαδών της Χρυσής Αυγής, οι τρεις προφυλακισμένοι βουλευτές, μεταξύ αυτών και ο αρχηγός Νίκος Μιχαλολιάκος, μετάγονται στο εφετείο. Κάποια άτομα επιχειρούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό για να πλησιάσουν την κλούβα, με τους άνδρες του ΜΑΤ να προσπαθούν να τους εμποδίσουν. Σύντομα τα αίματα ανάβουν, με κάποιους υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής να πετούν ακόμη και πέτρες προς τη μεριά των αστυνομικών. Η Χρυσή Αυγή μιλά για ομή βία σε βάρος των οπαδών της από τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Λίγο μετά όμως, δύο φωτορεπόρτερ δέχονται απρόκλητη επίθεση, όπως καταγγέλουν, από μέλη της Χρυσής Αυγής. Ο ένας εξ αυτών, μιλώντας στο Sky, εξηγεί πώς έγιναν όλα. Βρεθήκαμε πάνω στο διάδρομο της Αλεξάνδρας και ενώ είχε τελειώσει η ένταση με την αστυνομία, αποκόπηκαν 3-4 από τους οπαδούς Χρυσής Αυγής, μας πλησίασαν πάνω στο διάζωμα. Ενώ δεν τραβούσαμε φωτογραφίες, ήρθαν και μας είπαν να σταματάτε να τραβάτε φωτογραφίες. Πριν καταλάβουμε τι έγινε, πριν καταλάβω εγώ σίγουρα τι έγινε, το επόμενο που θυμάμαι είναι να βρίσκομαι μπροστά στις ρόδες ενός σταματημένου αυτοκινήτου. Κατόπιν μου εξήγησαν οι συνάδελφοι που με σηκώσανε ότι κάποιοι από αυτούς με χτύπησαν με δύο γροθιές στο πρόσωπο και μόλις βρέθηκα κάτω από τα χτυπήματα, μου έριξε και μια τελειωτική με το άρβυλο. Η άλλη συναδέλφουσα έφαγε μπουνιά στα πλευρά, όπου εκεί είχε κάνει εγχείρηση κύλης και είναι στο σπίτι της διπλωμένη από πόνους. Δεν νομίζω ότι εκεί υπήρχαν πολίτες τώρα που σπρώχναν και δεν ήταν φωτογράφους στα καλά καθούμενα. Ας είμαστε λίγο σοβαροί. Σαφέστατα, εκεί ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής. Μέλη της Χρυσής Αυγής είχαν επεισόδια με την αστυνομία και μέλη της Χρυσής Αυγής χτυπήσαν τους συνάδελφους. Οι κύριοι Μιχαλολιάκος και Λαγός αντιμετωπίζουν συμπληρωματικές κατηγορίες για διακεκριμένη οπλοκατοχή, για τις οποίες τους επευλήθη ο περιοριστικός όρος του κατοίκων περιορισμού και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Τα όπλα αυτά τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν διακινήθηκαν σε κανένα τρίτο και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε επεισόδιο. Νομίζω ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την ελευθερία του κ. Μιχαλολιάκου. Είναι προφανές αυτό και ότι και από την διαφωνία ανακριτών και εισαγγελέα στην υπόθεση της κ. Ζαρούλια που ελήθη υπέρ των ανακριτριών και της κ. Ζαρούλια και σήμερα φαίνεται πως κάτι αλλάζει σε αυτή την υπόθεση ότι και κάποιοι καταλαβαίνουν στη δικαιοσύνη ότι κάτι δεν έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Όσοι δηλαδή έχουν τέτοια όπλα στη Μάνη και στην Κρήτη θα έπρεπε να είναι στη φυλακή. Η διακεκριμένη οπλοκατοχή θα έπρεπε να έχει πλήστα όπλα. Ο εντολίας μου είχε ένα όπλο εν γνώση των αστυνομικών αρχών από την αρχή της ποινικής δικογραφίας και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η διακεκριμένη περίπτωση απλά η παράνομη οπλοκατοχή γιατί δεν έφερε άδεια μαζί του. Στο Χρήστο Παπά δεν επευλήθη περιοριστικός όρος, όμως και οι τρεις βουλευτές είναι προφυλακισμένοι με την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και γι' αυτό οδηγήθηκαν και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού.
Είναι μαζί μου η Ιωάννα Μάνδρου. Και Ιωάννα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα γεγονότα που είχαμε κατά την άφιξη των τριών βουλευτών σήμερα στο εφετείο, που επισκίασαν εδώ που τα λέμε τη σημερινή διαδικασία, δηλαδή τους τραμπουκισμούς για μία ακόμη φορά εις βάρος δημοσιογράφων, να ξαναβλέπουμε εδώ τις εικόνες, σε μία προφανέστατη προσπάθεια εκφοβισμού των δημοσιογράφων και του έργου τους. Εσύ έτσι ακριβώς είναι. Είναι το πραγματικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής, το οποίο δυστυχώς σήμερα το είδαμε με πολύ εναργέστατο τρόπο. Είδαμε να δέρνονται κυριολεκτικώς άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εν ώρα εργασίας, γιατί δεν ήταν κάποιοι οι οποίοι διαδήλωναν κατά των στελεχών και των μελών της Χρυσής Αυγής που ήταν συγκεντρωμένοι. Είναι άνθρωποι που κάνουν εκείνη την ώρα τη δουλειά τους. Με βίαιο τρόπο έγινε αυτή η επίθεση. Από τους λίγους, γιατί σε όλες αυτές τις διαδικασίες τις ανακριτικές είναι περίπου 100-150 άτομα. Κανείς αν τους δει από κοντά αντιλαμβάνεται ότι είναι ένα φανατικό κομμάτι της Χρυσής Αυγής. Οι οποίοι που βρίζουν, δείχνει, εκτοξεύουν χειδεότητες, βρίζουν ελεϊνά τους δημοσιογράφους, δεν τολμά άνθρωπος να περάσει εκεί. Και βεβαίως να σκεφτεί κανείς ότι οι φωτορεπόρτερς εγκλωβίστηκαν σήμερα εκεί, διότι θα είχαμε τέτοια περιστατικά και άλλες μέρες, αλλά δεν πλησιάζει εκεί κανείς, ούτε δημοσιογράφος πλησιάζει, ούτε φωτορεπόρτερ πλησιάζει. Εγκλωβίστηκαν τη στιγμή δηλαδή που συνεπλάκησαν οι οπαδοί της Χρυσής Αυγής με την αστυνομία που πήγανε να τορπίξουν στο αυτοκίνητο. Είχαν αυτή την ατυχία δυστυχώς. Κατά τα άλλα και τις υπόλοιπες ημέρες δεν πλησιάζει κανείς εκεί. Πού να πλησιάσει? Μόνο που τους βλέπει κανείς καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Αυτό βεβαίως η άσκηση της βίας, ειδικά η σημερινή αλλά και οι υπόλοιπες μέρες, γιατί κάθε μέρα αυτά γίνονται, τα βρεσίδια και αυτά είναι κανόνας. Επιβεβαιώνουν, δεν χρειάζεται μαρτυρία κανένας άλλου, με τον καλύτερο και χαρακτηριστικότερο τρόπο το κατηγορητήριο που βαρύνει τους περισσότερους από τους εμπλεκόμενους, που μιλά ευθέως, ότι η βία είναι συστατικό του ναζιστικού προφίλ και της ιδεολογίας της Χρυσής Αυγής. Αυτά βέβαια, Σία, για να κλείσω αυτό το σχόλιο, να τα βλέπουν από τους 540.000 αυτοί που τουλάχιστον δεν είναι οπαδοί, γιατί σίγουρα υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που δεν υιοθετούν αυτού του είδους τις πρακτικές. Να τα βλέπουν λοιπόν για να καταλαβαίνουν και ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν και πολλοί που καταβάλλεται, επικροτούν. Καταβάλλεται προσπάθεια επιμελώς να αποκριβεί. Τώρα, Ιωάννα, να έρθουμε λίγο και στην διαδικασία της ανάκρισης που κλείνει πια την ερχόμενη εβδομάδα. Μένουν άλλοι δύο. Ναι, είναι οι υπόδικοι βουλευτές Μίχος και κύριος Ηλίας Κασιδιάρης. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ο τελευταίος που κλείνει ουσιαστικά την πόρτα της ανάκρισης και οι δικαστικές αρχές πλέον αποδίονται σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβουν τα 18 μήνα για να μην έχουμε αποφυλακίσεις. Πότε θα ξεκινήσει η δίκη? Η δίκη φαίνεται ότι θα ξεκινήσει το αργότερο μέσα στο Νοέμβριο. Νοέμβριο θα έχουμε δίκη της Χρυσής Αυγής. Και το 18 μήνο παρέρχεται? Την προσεχή άνοιξη, δηλαδή περίπου τον Απρίλιο, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς πόσο μεγάλο θα είναι το βάρος των δικαστικών αρχών να βγει από τη φυλακή ο Ρουπακιάς, να μείνω στο Ρουπακιά, ο οποίος βαρύνεται με έναν τόσο, με μια τόσο σκυρή, στη γερή δολοφονία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ιωάννα. Στην οικονομική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, το Euro Working Group ενέκρινε σήμερα τη δόση του 1 δισεκατομμυρίου και έτσι το Υπουργείο Οικονομικών βάζει πλώρη για τη δεύτερη δέσμη προαπαιτούμενων, στην οποία περιλαμβάνεται και το θέμα της ΔΕΗ, που θα πρέπει να έχει εκπληρωθεί ως τα τέλη Ιουλίου. Αυτό ώστε να εκταμιευθεί η άλλη δόση του 1 δισευρώ. Η σημερινή έγκριση της δόσης ανοίγει το δρόμο πάντως και για την έκδοση τριετούς ομολόγου την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα, κάτι που φέρεται να συζήτησαν επί Μακρόν σήμερα σε συνάντηση που είχαν ο Αντώνης Σαμαράς με τον Γιάννη Στουρνάρη από τη νέα του ιδιότητα πια, αυτή του κεντρικού τραπεζίτη. Το πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης του 1 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε του Euro Working Group μετά από τη διάσκεψη των μελών του. Οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες αποδέχτηκαν ότι η ελληνική πλευρά ολοκλήρωσε τα προαπαιτούμενα των λαϊκών αγορών, του χωροταξικού και των επενδύσεων, του κώδικα συμπεριφοράς των κρατικών στελεχών, της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των ανασφάλιστων και του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών και του συμψηφισμού οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία με το ΦΠΑ. Για το ζήτημα της κατάρτισης της λίστας με τους προσκατάργηση φόρους υπερτρίτων, φαίνεται ότι
ότι υπάρχει μια σιωπηρή παράταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο των Βρυξελών, η εκταμείευση θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα ανοίγει και ο δρόμος για τη δεύτερη έξοδο στις αγορές, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τριετές ομόλογο και ποσό άντλησης έως 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέμα που αποτέλεσε μεταξύ άλλων και αντικείμενο συζήτησης στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Οι Βρυξέλλες εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι η ελληνική πλευρά θα έχει εγκαίρως υλοποιήσει και τη δεύτερη δέσμη των προαπαιτούμενων, που περιλαμβάνει το δασικό νόμο, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη μικρή ΔΕΗ, τη χρηματοδότηση των μικρών κομμάτων και τη συγχώνευση των επικουρικών ταμείων του δημοσίου. Μετά τις διαβεβαιώσεις που έδωσε ο Έλληνας εκπρόσωπος στο Eurogroup, αναμένει ότι η δεύτερη δέσμη με τις υπόλοιπες 6 προαπαιτούμενες δράσεις θα έχει εκπληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου, ώστε να εκταμιευθεί και η άλλη δόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Με τις δύο δόσεις και την έξοδο στις αγορές, το δημόσιο θα μπορέσει να καλύψει τις δανειακές υποχρεώσεις του Αυγούστου, που αγγίζουν τα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Εν αναμονή της επίσκεψης της Τρόικας που τοποθετείται για τις 9 Ιουλίου, η ελληνική πλευρά δηλώνει δια του Χρήστου Σταϊκούρα, κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο, ότι δεν χρειάζεται τρίτο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Δεν χρειάζεται και νέο πρόγραμμα βοήθειας. Και για τους μετέπειτα 12 μήνες δεν αναμένεται κάτι διαφορετικό. Επιπροσθέτως, μετά την επιτυχή επιστροφή της στις χρηματαγορές, η χώρα έχει εντωμεταξύ τη δυνατότητα να βρει επιπλέον πόρους. Ο Χρήστος Σταϊκούρας, που συναντήθηκε με μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερμανικής Βουλής, υπενθύμησε την απόφαση των Ευρωπαίων Εταίρων για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει το αργότερο έως το τέλος του έτους. Τώρα, για περισσότερο από ένα μήνα, κυρίες και κύριοι, η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών πνίγεται στα σκουπίδια. Φοιτητές, καθηγητές και διοικητικοί υπάλληλοι έχουν αναλάβει το έργο της καθαριότητας, καθώς μία σύμβαση που έχει λήξει και ένας αργοπορημένος νέος διαγωνισμός έχουν μετατρέψει μία από τις μεγαλύτερες σχολές της χώρας μας σε χωματερή. Κάδι απορριμμάτων που ξεχυλίζουν από σκουπίδια, ποτήρια με καφέ και αναψυκτικά αφημένα μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, ακόμα και πάνω στους νηπτήρες, αλλά και βρώμικες τουαλέτες, συνθέτουν τις εικόνες ντροπής για τη Φιλοσοφική. Για περισσότερο από ένα μήνα, η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την καθαριότητα. Η εικόνα που βλέπετε πίσω μου είναι ένα ενδεικτικό δείγμα της κατάστασης που επικρατεί τόσο στους κοινόχρηστους χώρους, όσο και στους χώρους διδασκαλίας. Ειδικά οι γυναικείες τουαλέτες είναι πολύ. Δράμα. Πέρα από τις τουαλέτες, ας πούμε, στις οποίες προτιμούμε να μην πηγαίνουμε, ας πούμε, παρά μόνο όταν είναι απόλυτη ανάγκη, είναι και μέσα στις αίθουσες, ας πούμε. Μπαίνεις στην αίθουσα και καφέδες, δεν ξέρεις που να κάτσεις. Επειδή είναι λίγο θέμα υγιεινής, πιστεύω ότι και οι γυναίκες που είναι λίγο πιο ευαίσθητες σε αυτό το θέμα, δυσκολεύονται. Δηλαδή, μπορεί να περάσει απ' έξω και να μυρίζουν έτσι, οι τουαλέτες. Εγώ θα σου πω ότι δεν προτιμάω να μπαίνω στις τουαλέτες. Όλα ξεκίνησαν στα μέσα Μαΐου, όταν έληξε η σύμβαση έργου με τον εργολάβο που είχε αναλάβει την υπηρεσία καθαριότητας στις σχολές. Από τότε μένει στον αέρα η καθαριότητα, καθώς διαγωνισμός που ήταν σε εξέλιξη ακυρώθηκε από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, επειδή περιείχε δύο όρους που η Αρχή δεν έκανε αποδεκτούς. Ο νέος διαγωνισμός που προκηρύχθηκε είναι ακόμη σε εξέλιξη, ενώ η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος λήγει στις 21 Ιουλίου. Και το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τότε έχουν γίνει κάποιες προτάσεις από την πλευρά της κοσμητείας της σχολής προκειμένου να αντιμετωπίσει. Το πρόβλημα. Οι προτάσεις είναι να βρει το Πανεπιστήμιο έναν τρόπο σε αυτό το ενδιάμεσο διάστημα να καλύψει κάποια έξοδα για την καθαριότητα, αλλά με έναν τρόπο σύνομο από δικούς του πόρους, ας το πούμε έτσι, και όχι από την κρατική επιχορήγηση. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να μην βρίσκεται μέσα στα όρια της νομιμότητας. Η αφόρητη κατάσταση είχε αναγκάσει φοιτητές και προσωπικό να παίξουν το ρόλο των καθαριστριών. Έχουμε και μια καθηγήτρια, την κυρία Μαλκογιάννη, που είναι στη Γαλλική Φιλολογία, η οποία έχει κάνει και με φοιτητές μόνη της δράσεις εδώ μέσα, δηλαδή με σκουπίδο σακούλες τεράστιες να μαζέψει κτλ. Και πάλι δηλαδή δεν μπορούν μια ομάδα 100, 200, 500 ατόμων να καθαρίζουν μια σχολή που έχει 10.000 φοιτητές. Συνάδελφοι οι ίδιοι με δικά τους χέρια, με γάντια, με χλωρίνες κτλ. Προσπαθούμε να καθαρίσουμε τους χώρους, να μην μας φάνε τα ποντίκια και οι κατσαρίδες. Στα μπάνια μέσα τρέχουν οι λεκάνες, έχουν γεμίσει τα καλαθάκια. Δεν είναι και καλύτερη. Κυρίως σκουπίδια, πολλά σκουπίδια. Η εικόνα που παρουσιάζει αυτές τις μέρες η Φιλοσοφική μόνο απογοητευτική μπορεί να είναι στα μάτια των ξένων φοιτητών που βρίσκονται στη χώρα μας, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα θερινών υποτροφιών ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας έχουν παρατήσει στη μοίρα μας. Υποτίθεται ότι είμαστε το Φιλοσοφική, το Καποδιστριακό, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα, αλλά μόνο έτσι. Δεν είναι ωραία εικόνα. Δεν είναι καθόλου ωραία και υπάρχουν και παιδιά που έρχονται από ξένες χώρες να σπουδάζουν και όλα αυτά. Δηλαδή, αυτό τι εικόνα
δείχνουμε εμείς. Είναι λίγο άσχημα. Έχετε δει ποτέ τόσα σκουπίδια στο Πανεπιστήμιο της Ουκρανίας? Όχι, δεν υπάρχει τα σκουπίδια. Καθόλου. Πρόβλημα με την καθαριότητα ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα και οι άλλες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς λήγουν και άλλες συμβάσεις με εργολάβους καθαριότητας. Θα μεταφερθούμε τώρα στο Μπέλο Οριζέντο της Βραζιλίας, κυρίες και κύριοι, πόλη που διεξάγονται αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 22 τραυματίστηκαν όταν γέφυρα κατέρευσε πάνω σε λεωφορείο την ώρα που διέρχονταν μάλιστα πολλά οχήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του Μουντιάλ, 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, με τους κατοίκους να φοβούνται και βασίμως προφανώς ότι πολλά έργα έχουν γίνει στο πόδι, έχουν γίνει με προχειρότητα και χωρίς να πληρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Σε κατάσταση σοκ, οι επιβάτες βγαίνουν από το λεωφορείο. Φωνές, κλάματα, άνθρωποι πεσμένοι στο έδαφος. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι έζησε αυτόν τον εφιάλτη, αλλά γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Λίγα λεπτά πριν, τμήμα γέφυρας υποκατασκευή κατέρευσε πάνω σε αυτοκινητόδρομο στο Μπέλο Οριζόντε, καταπλακώνοντας 4 οχήματα. Η λεωφόρος ήταν πολυσύχναστη και όπως φαίνεται και στο βίντεο, τη στιγμή της κατάρρευσης πολλά αυτοκίνητα κινούνταν σε αυτή. Έπλαινα τα πιάτα και άκουσα έναν εκοφαντικό θόρυβο από το παράθυρο. Είδα ανθρώπους να πέφτουν και άλλους να τρέχουν. Πήγα κι εγώ προς τα εκεί, το σπίτι έτρεμε, όλα έτρεμαν. Νεκρή είναι η οδηγός του υπεραστικού λεωφορείου και άλλο ένα άτομο, ενώ οι αρχές προσπαθούν να φτάσουν ένα ακόμη καταπλακωμένο όχημα για να εντοπίσουν αν υπάρχει κάποιος μέσα. Η περιοχή απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από το γήπεδο που διεξάγονται αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο, ανάμεσά τους και ο πρώτος αγώνας της Ελλάδας με την Κολομβία, ενώ την Τρίτη στο Μινεϊράο του Μπέλο Οριζόντε θα πραγματοποιηθεί ο ένας ημιτελικός. Η γέφυρα ήταν μέρος των έργων υποδομών για το Μουντιάλ και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Η γέφυρα δεν ήταν έργο άμεσα συνδεδεμένο με το κατασκευαστικό πρόγραμμα του Μουντιάλ, αλλά είναι μέρος της κληρονομιάς των υποδομών που θα έμενε από τους αγώνες. Στόχος ήταν να βελτιωθεί το δίκτυο των δημοσίων λεωφορείων. Οι κάτοικοι ανησυχούν, καθώς υπάρχουν υπόνοιες ότι τα έργα γίνονται με προχειρότητα. Το βράδυ, στο σημείο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από Βραζιλιάνους που αντιδρούν στο υπέρογκο κόστος του Μουντιάλ και βλέπουν ακόμη και τα έργα που θα κληρονομούν. Μούσε η χώρα από τη διοργάνωση να καταραίουν. Στο αγωνιστικό σκέλος τώρα, κυρίες και κύριοι, ο προημιτελικός ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία έληξε υπέρ Πάνος Βόγλης, Ειρήνη Αστασοπούλου από την Deutsche Welle, υπέρ της Γερμανίας τελικά, με 1-0. Ναι, και είναι η πρώτη ομάδα, γράφει ιστορία η Γερμανία, είναι η πρώτη ομάδα που καταφέρνει σε 4 σερί παγκόσμια κύπελα, σε 4 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα, να περάσει τα ημιτελικά. Δεν το έχει πετύχει καμία άλλη ομάδα στην ιστορία. Η Γερμανία λοιπόν κατάφερε με τον γκολ που είδατε του Χούμελς, συμπαίκτη του Παπασταθόπουλου στην Ντόρτμουντ, να προηγηθεί στο 13 και έκτοτε, παρότι απειλήθηκε ούκο λίγες φορές, δεν δέχθηκε γκολ. Κράτησε στην άμυνα αρκετά καλά και κυρίως με τον καλύτερο τερματοφύλακα τουρνουά, τον βλέπετε, τον Μάνουελ Νόιερ, τον φοβερό τερματοφύλακα της Μπάγερν Μονάχου. Η Γερμανία γενικώς δεν ήταν αυτή που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Γενικώς σε αυτό το Μουντιάλ, με εξαίρεση κάποιες εκλάμψεις, δεν είναι η φοβερή και τρομερή Γερμανία, όμως φτάνει στα ημιτελικά και πλέον όλα είναι πιθανά. Παίρνει όμως αυτό που θέλει, αν και καρδιοχτύπησε στο 90, το έβλεπα εδώ στο στούντιο λίγο πριν πω. Ναι. Ο Μπενζεμά ήταν η μοναδική απειλή για τους Γάλλους μπροστά, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο Νόιερ είχε απάντηση ακόμα και στον Μπενζεμά. Γενικώς οι Γερμανοί ήταν ήρεμοι, αλλά όχι πολύ αποτελεσματικοί μπροστά. Οι Γάλλοι από το 13 πίσω είχαν περισσότερο άγχος και φαινότανε, δημιούργησαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες. Όχι πολύ καλό το παιχνίδι, αλλά εν πάση περιπτώσει στα προημιτελικά ενός παγκοσμίου κυπέλλου ουσία μετράει το αποτέλεσμα πια. Και όχι το θέαμα, η ουσία ενός Γερμανούς. Ευρωπαϊκή μάχη, αργότερα έχουμε και την. Από εκεί βγαίνει ο αντίπαλος. Νοτιοαμερικανική μάχη. Βραζιλία-Κολομβία. Ακριβώς, ναι. Το Βραζιλία-Κολομβία στις 11. Και για πάμε στην Ειρήνη να μας πει πώς το πανηγυρίζουν οι Γερμανοί. Ναι, όλη η Γερμανία είναι μια υπαίθρια γιορτή Σία. Ναι. Και για να ξεκινήσω από το Βερολίνο, από στη Βίλη του Βραδεμβούργου, έχει στηθεί από τις αρχές του Μουντιάλ μια τεράστια γιγαντοοθόνη. Καίγεται κυριολεκτικά το Πελεκούδι. Χιλιάδες Βερολινέζοι, δεκάδες χιλιάδες Βερολινέζοι και πολλοί τουρίστες με σημαίες, με τρικό της εθνικής, βαμμένοι στο πρόσωπο με τα χρώματα της Γερμανίας, με σφυρίχτρες και ό,τι άλλο περιπτώσει έχουν πάρει μαζί τους, γιορτάζουν την πρόκληση. Το ίδιο
και το σκηνικό και σε όλες τις άλλες πόλεις της Γερμανίας, τις μεγάλες και τις μικρές. Εδώ σε εμάς έξω από το στούντιο, εδώ από το Deutsche Welle, ο κόσμος γιορτάζει. Έξω, ευτυχώς, εμείς δεν ακούμε τίποτα. Αλλά βέβαια βοηθάει και ο εξαιρετικός καιρός. Η θερμοκρασία αυτή είναι γύρω στους 30 βαθμούς. Σήμερα είναι Παρασκευή. Αύριο δεν υπάρχει δουλειά. Ο κόσμος λοιπόν αυτή τη στιγμή κατεβαίνει στα κέντρα των πόλεων μικρών και μεγάλων για να γιορτάσει μέχρι πρωίας. Πανηγύρια και χαρές και δικαίως. Να ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Τώρα θα παραμείνουμε στη Βραζιλία, κυρίες και κύριοι. Κύκλωμα διακίνησης παράνομων εισιτηρίων εξάρθρωσε η αστυνομία. Με τα δημοσιεύματα στη χώρα μάλιστα να θέλουν εμπλεκόμενο και τον πατέρα του Βραζιλιάνου σούπερστάρ Νεϊμάρ. Ένας διχασμένος Βραζιλιάνος πατέρας τώρα αποφάσισε με τον δικό του τρόπο να μεταφέρει στο γιο του την αγάπη του για την εθνική Γαλλία αλλά και για τη χώρα του, ενώ σε Κολομβία και Βραζιλία οι οπαδοί προετοιμάζονται για τον απόψινό μεταξύ τους προημιτελικό. Μουντιάλ στη Βραζιλία χωρίς ευτράπελα θα ήταν έκπληξη. Μεγάλο κύκλωμα παράνομης διακίνησης εισιτηρίων για τα μάτια του Παγκοσμίου Κυπέλου εξάρθρωσε η αστυνομία της χώρας. Εγκέφαλος ο Αλγερινής καταγωγής Μοχάμεντ Λαμινέ Φοφανά, ο οποίος μαζί με το δίκτυό του χρησιμοποιούσε εταιρείες, ομοσπονδίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και σχολεία, για να παίρνει εισιτήρια τα οποία πουλούσε μέχρι και 1.000 ευρώ. Ο υπεύθυνος αστυνομίας αποκάλυψε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος κυκλοφορούσε στη Βραζιλία με αυτοκίνητο της FIFA και πως υπάρχουν πολλά τηλεφωνήματα στα κεντρικά γραφεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, κάτι που τον κάνει να πιστεύει ότι συνεργαζόταν με άνθρωπο της FIFA. Μαζί με αυτόν συνελήφθησαν ακόμη 10 άτομα. Το υψηλόβαθμο στέλεχος που συλλάβαμε στη συμμορία ήταν ο Μοχάμεντ Λαμινέ Φοφανά. Αλλά συνεχίζουμε την έρευνα για να βρούμε ποιος είναι πάνω από αυτόν. Προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε αυτό το πρόσωπο, αλλά ακούσαμε ότι είναι αλλοδαπός που μένει στο ξενοδοχείο Κόπα Καμπάνα Παλάς. Για αυτή τη διοργάνωση και μετά το τέλος της θα εγκαταλείψει τη χώρα. Την ιστορία εμπλέκεται και ο πατέρας του Νεϊμάρ, σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας της Βραζιλίας. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι μετά τη σύλληψη του αρχηγού της πείρας, αποκαλύπτεται ότι μέλος της ήταν και ο πατέρας του Βραζιλιάνου Άσου, όπως επίσης και παλιοί αστέρες της Βραζιλίας, όπως ο Ντούγκα, ο Ζούνιορ Μπαϊάν, ο Κάρλος Αλμπέρτο, αλλά και ο αδερφός και μάνατζερ του Ροναλντίνιο, με τα κέρδη να αγγίζουν τις 300.000 ευρώ. Η τρέλα των Βραζιλιάνων με το ποδόσφαιρο και την εθνική ομάδα είναι γνωστή. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, δίνουν στα παιδιά τους το όνομα κάποιου μεγάλου αστέρα της Ελεϊσάο. Στην περίπτωση όμως ενός 7χρονου από την βορειοανατολική πολιτεία του Αλαγκούα, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Ο πατέρας του παιδιού είναι λάτρης της εθνικής Γαλλίας και έτσι έπρεπε να βρει μία μέση λύση. Έτσι ο μικρός ονομάστηκε Ζινεντίν, Γιασίντ, Ζιντάν, Τιερί, Ανρί, Μπαρτέζε, Ρικ Φελίπε, Σίλβα, Σάντος. Δηλαδή τα ονόματα τεσσάρων μεγάλων ποδοσφαιριστών της Γαλλίας, τον Ζινεντίν Ζιντάν, Τιερί Ανρί, Φαμπιέ Μπαρτέζ, Ερίκ Καντονά και στο τέλος, για να είναι δίκαιος, πρόσθεσε και το όνομα του τεχνικού της Ελεσάου, Λουίς Φελίπε Σκολάρη. Όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το πλήρες όνομά του, απάντησε ότι μπορούσε να θυμηθεί. Γιαζίντι Ζιντάν Τιερί. Ιού χάιστο. Για να σε αίντε, που και να η Κολομβία αγωνίζεται απόψε στις 11 με αντίπαλο τη Βραζιλία. Πυρετώδης προετοιμασία στις τάξεις των οπαδών και των δύο ομάδων. Στην Μποκοτά, η μέρα αργίας, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τα μπαλκόνια σημεοστολίστηκαν, οι τείχοι βάφτηκαν στα χρώματα της χώρας και γενικά οι κάτοικοι ζουν και αναπνέουν για το απόψινο παιχνίδι. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, αποφάσισαν να βάψουν τα αυτοκινητά τους στα χρώματα της Ελεσάο. Από αύριο, κάποιοι θα ξεβάφουν τείχους και κάποιοι θα επισκεφτούν φαναρτζίδικα. Και επειδή η Σακύρα και η Μουντιάλ πάνε πακέτο, εδώ και τρεις διοργανώσεις, η Παγκόσμια Ομοσπονδία επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της Κολομβιανής τραγουδίστριας στην τελετή λήξης, που είναι προγραμματισμένη για τις 13 Ιουλίου στο στάδιο Μαρακανά του Ρίο. Εκτός της διάσημης τραγουδίστριας, για την οποία θα είναι η τρίτη παρουσίαση Μουντιάλ, θα συμμετάσχουν επίσης Βραζιλιάνοι και ξένοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Βετσαγκάλο, ο Καρλίνιος Μπράουν αλλά και ο Κάρλος Σαντάνα. Και από την Βραζιλία, κυρίες και κύριοι, μεταφερόμαστε στη Μέση Ανατολή. Εν μέσω βίαιων επεισοδίων, τελέστηκε η κηδεία του δολοφονηθέντος νεαρού Παλαιστινίου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η περιοχή φλέγεται, καθώς μένονται οι σφοδρές συγκρούσεις Παλαιστινίων διαδηλωτών με την αστυνομία. Την ίδια ώρα προκαλεί συγκίνηση η έκκληση αυτοσυγκράτησης που απίφθινε στις δύο πλευρές ο θείος ενός εκ των τριών νεκρών Ισραηλινών εφήβων. Σπαραγμός στην πόλη Σουάφατ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Μια λαοθάλασσα μεταφέρει τη σωρό του δολοφονηθέντος Παλαιστινίου Μοχάμαντ Αμπούκ Ντάιρ στην τελευταία του κατοικία. Το σώμα του νεαρού σκεπάζει η Παλαιστινιακή σημαία. Το πλήθος ξεσπά σε κραυγές.
Με το αίμα και την ψυχή μας θα θυσιαστούμε για τον μάρτυρα, φωνάζουν. Είναι πεπισμένοι πως το έγκλημα είναι εκδικητική απάντηση στη δολοφονία των τριών Ισραηλινών εφήβων. Τραγική φιγούρα, η μητέρα του νεκρού δεν αντέχει και καταραίει. Συγγενείς προσπαθούν να τη συνεφέρουν. Ο θρήνος εναλλάσσεται με την οργή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η περιοχή φλέγεται, καθώς μένονται οι συγκρούσεις Παλαιστινίων διαδηλωτών με την αστυνομία. Στους δρόμους επικρατεί πανικός. Σε κατάσταση αμόκ, νεαροί κουκουλοφόροι πετούν πέτρες. Καίνε ελαστικά και σημαίες του Ισραήλ. Στείνουν οδοφράγματα και χρησιμοποιούν αυτοσχέδιες μεταλλικές ασπίδες για να προστατευτούν από τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες απαντούν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Ταραχές ξεσπούν ακόμα και έξω από τζαμί. Άνθρωποι τρέχουν για να αποφύγουν τα δακρυγόνα. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε πως θα είναι συγκρατημένοι για να κρατήσουν υπό έλεγχο την κατάσταση, αλλά ίσως είναι πολύ αργά. Ενώ συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μίσους και από τις δύο πλευρές. Στο Ισραήλ, διαδηλωτές ζητούν εθνική εκδίκηση για το θάνατο των τριών εφήβων. Στη Λωρίδα της Γάζας, πάνω από 2.000 υποστηρικτές της Χαμάς βγήκαν στους δρόμους. Η οργάνωση έδειξε τα δόντια της στο Ισραήλ. Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Ο εχθρός μας απειλεί. Η ώρα της εκδίκησής μας πλησιάζει. Το Ισραήλ αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις, στέλνοντας στρατιώτες, τάγκς και πυροβολικό στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας. Ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται και ο σιδερένιος στόλος, η υπερσύγχρονη αντιαεροπορική ασπίδα του Ισραήλ. Η χειρή απάντηση στο μίσος έδωσε θείος ενός εκ των τριών νεκρών Ισραηλινών εφήβων. Μιλώντας στο CNN, δείχνοντας μεγαλείο ψυχής, καταδίκασε οποιαδήποτε πράξη εκδίκησης, ενώ συνέστησε ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση σε όλες τις πλευρές. Είναι η ώρα για να κάνουμε δύο πράγματα. Να σεβαστούμε τον νόμο και να αποφύγουμε τις προκλήσεις. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή της απαγωγής του νεαρού. Στο ανεπιβεβαίω της γνησιότητας υλικό, ένα αυτοκίνητο περνά μπροστά από τον έφηβο. Το όχημα αρχικά συνεχίζει, αλλά έπειτα σταματά και βάζει όπισθεν. Δύο άτομα βγαίνουν και επιβιβάζουν με τη βία τον νεαρό στο όχημα, το οποίο στη συνέχεια εξαφανίζεται. Στο μέτωπο του Ιράκ τώρα, Βάνα Κουτρουλού, συνεχίζονται οι συγκρούσεις του στρατού με τους τζιχαντιστές για την ανακατάληψη της πόλης Τικρίτ κοντά στη Βαγδάτη, ενώ ο απερχόμενος πρωθυπουργός Νούρι Αλ-Μαλίκη ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει και τρίτη θητεία παρά τις εγχώριες και τις διεθνείς πιέσεις. Ακριβώς. Ο Νούρι Αλ-Μαλίκη, λοιπόν, σε τηλεοπτικό διάγγελμα είπε ότι δεν θα εγκαταλείψει την υποψηφιότητά του. Για τρίτη φορά θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Είπε επίσης ότι αυτός είναι που επικράτησε στις εκλογές του Απριλίου και ότι κάτι διαφορετικό θα παρέπεμπε σε δικτατορία. Και όλα αυτά παρά τις εκκλήσεις και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό να αντικατασταθεί και να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας συνασπισμού, στην οποία θα περιλαμβάνονται, θα συμμετέχουν όλες οι εθνοτικές ομάδες, Σουνίτες, Σιίτες, αλλά και Κούρδοι. Την ίδια ώρα, να σου πω ότι οι τζιχατιστές προχωρούν μεθοδικά πια στην δίωξη των μη Σουνιτών Μουσουλμάνων. Αυτές οι αναφορές υπάρχουν από διάφορους αυτόπτες μάρτυρες στο BBC. Μιλούμε για συνοπτικές εκτελέσεις και δολοφονίες των μη Σουνιτών Μουσουλμάνων. Ενώ περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Ιρακινοί τον τελευταίο μήνα έχουν αφήσει τις εστίες τους, έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Μοσούλη και το Τικρίτ. Και περισσότεροι από 2.600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ και της Ιρακινής κυβέρνησης. Και κλείνοντας, να σου πω ότι η Ουάσιγκτον τάχθηκε κατά της διενέργειας δημοψηφίσματος στο Ιρακινό Κουρδιστάν για την ανεξαρτησία της περιοχής. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ιβάνα. Και πάμε τώρα στην Ανατολική Ουκρανία, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο στρατό και τους αυτονομιστές, με τις δύο πλευρές να μετρούν καθημερινά θύματα και τους αμάχους, βέβαια, να ζουν στα όρια της επιβίωσης υπό το καθεστώς του τρόμου. Την ίδια ώρα, απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σήμερα σε πόλη της κεντρικής Ουκρανίας, όταν ο κυβερνήτης της περιοχής δέχθηκε άγρια επίθεση, όπως θα δούμε, από το αγανακτισμένο πλήθος. Η
εικόνες έντασης επικρατούν και στη Δυτική Ουκρανία για διαφορετικούς λόγους. Αγανακτισμένοι πολίτες επιτίθενται εναντίον του κυβερνήτη της πόλης Χμερνίτσκι, Λεωνίτ Προύς, αφού απέρριψε την επιλογή τους για τον διορισμό του διοικητή τομέα υγείας. Οι δημότες ζητούν την παραίτησή του. Ο κυβερνήτης με τη βοήθεια των ανδρών της προσωπικής του ασφάλειας φυγαδεύεται από το παράθυρο. Μια εξευτελιστική έξοδος για τον τοπικό άρχοντα. Αλλά δεν πάει μακριά. Βρίσκεται ξανά μπροστά σε ένα μενόμενο πλήθος. Σκηνές όπως αυτές δείχνουν ότι μετά από μήνες συγκρούσεων είναι προφανές ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση. Την αποκατάσταση της τάξης, της ηρεμίας, όχι μόνο στις ανατολικές περιοχές, αλλά σε όλη τη χώρα. Η αντιτρομοκρατική επιχείρηση του Κιέβου στα Ανατολικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος των δυνάμεων ασφαλείας είναι το Σλαβιάνσκ, προπύργιο των ρωσόφωνων αυτονομιστών. Αλλά υπάρχουν και οι παράπλευρες απώλειες. Οι άμαχοι που χάνουν τη ζωή τους. Τα σπίτια των ανθρώπων καταστρέφονται και οι ίδιοι γίνονται πρόσφυγες. Πώς μπορούμε να ζήσουμε εδώ? Δεν ξέρουμε πού να βρούμε καταφύγιο. Δεν έχουμε χρήματα για να φύγουμε. Η κατάσταση είναι εξίσου δραματική και στο Λουγκάνσκ. Η σύγκρουση ανάμεσα στο στρατό και τους αυτονομιστές λαμβάνει πλέον διαστάσεις εμφύλιου πολέμου. Οι γείτονες μου τηλεφώνησαν για να μου πούνε ότι το σπίτι μου καταστράφηκε. Ήρθα και τι να δω. Ερείπια. Πόλη φάντασμα θυμίζει η πόλη του Κραματόρσκ. Οι Ουκρανοί στα Ανατολικά είναι πλέον στα όρια της επιβίωσης. Καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις στα καύσιμα. Η αναμονή στην ουρά για να προμηθευτεί κάποιος βενζίνη μπορεί να φτάνει τις 2 ώρες. Και την ίδια ώρα στη γερμανική πρωτεύουσα, Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν στην έναρξη τριμερών συνομιλιών με στόχο την Εκεχηρία, που όλοι ευελπιστούν ότι θα ανοίξει το δρόμο για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Κιέβου και αυτονομιστών. Νύχτα θρίλερ έζησε μια οικογένεια στους Τρακομακεδόνες όταν μπαίνοντας στο σπίτι τους ήρθαν αντιμέτωποι με 4 ενόπλους. Ο Μιχάλης Τεζάρης θα μας πει τι ακριβώς έγινε, Μιχάλη. Στιγμές αγωνίας βίωσε Σία χθες το βράδυ ένα ανδρόγυνο δικηγόρο και τα 2 ανήλικα παιδιά τους ηλικίες 15 και 17 ετών αντίστοιχα στους Μακεδόνες. Όταν μπαίνοντας στο σπίτι τους ήρθαν αντιμέτωποι με 4 διαρρήκτες. Οι δράστες έδεσαν και φίμωσαν τους ενήλικες, ενώ στην προσπάθειά τους να μάθουν πού έχουν κρύψει τα χρήματα για τα τιμαλφή, δεν δίστασαν να κάψουν τον άντρα με ατμοσφαίρα. Προκαλώντας του εγκάβματα. Οι άγνωστοι έκλεψαν 500 ευρώ και κοσμήματα, ενώ σύμφωνα με το ζευγάρι ήταν αλλοδαπή. Η αστυνομία προσπαθεί να τους εντοπίσει τους δράστες, ενώ η οικογένεια προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ που τους προκάλεσε η αυτή η απρόσμενη επίσκεψη. Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει, να μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου, να σε βασανίζουν μπροστά στα παιδιά σου για να σε κλέψουν. Πραγματικά συγκλονιστικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Και πάμε τώρα σε μια άλλη απίστευτη ληστεία που είχαμε, κυρίες και κύριοι, χθες το βράδυ στην Πλάκα. Ο ιδιοκτήτης ενός κοσμηματοπολίου άνοιξε το πρωί το μαγαζί του και βρήκε μέσα 5 ληστές οι οποίοι είχαν μπει στην επιχείρηση από βραδύς με τη μέθοδο του ρυφηφή. Μόλις ο επιχειρηματίας λοιπόν άνοιξε το μαγαζί του, εκείνοι τον χτύπησαν, τον έδεσαν με χειροπέδες και άδειασαν προθήκες και χρηματοκιβώτιο. Από αυτή την τρύπα που έκαναν στον τοίχο παρακείμενου εγκαταλελειμμένου κύματος, εισήλθαν σε κοσμηματοπολείο που βρίσκεται στην οδό Κιθαδινέων στην Πλάκα οι 5 αδίστακτοι ληστές. Πηδήσαν εδώ πάνω, πηδήσαν και πήγαν από εκεί. Παρέμειναν μέσα σε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και περίμεναν καρτερικά το θύμα τους. Μόλις αυτός εμφανίστηκε στις 8 το πρωί, έζησε ώρες αγωνίας στα χέρια τους. Οι 5 δράστες μπήκαν στο χρυσοχοείο με τη μέθοδο του ρυφηφή από διπλανό τοίχο. Παρέμειναν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μόλις ο ιδιοκτήτης του χρυσοχοείου μπήκε το πρωί στο κατάστημα, αμέσως τον χτύπησαν, τον φίμωσαν και αφού τον έδεσαν, άδειασαν όλες τις προθήκες και στη συνέχεια έφυγαν σαν κύριοι από την κύρια είσοδο του καταστήματος. Οι ληστές με γρήγορες και επαγγελματικές κινήσεις απομακρύνθηκαν από το σημείο, αφήνοντας τον ιδιοκτήτη του καταστήματος δεμένο με χειροπέδες, ξυλοκοπημένο και σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Φώναξε βοήθεια και από τη διπλανή καφετέρια ακούσαν τις φωνές και άνοιξαν και. Ναι, τον είχαν χτυπήσει όντως. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες του ρυφηφή είχαν χαρτογραφήσει εδώ και μέρες την περιοχή και είχαν ελέγξει όλες πιθανές οδούς διαφυγής, ενώ εκτιμάται πως έσκαβαν τον τοίχο για τουλάχιστον 2 βράδια. Δεν μένει κανείς και πιστεύω ότι ίσως αυτοί να ήταν 2 μέρες μέσα και να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Εντάξει, όντως, επειδή είναι παλιά τα. Δεν χρειάζεται να κάνει θόρυβο. Mm-hmm. Σιγά-σιγά με έναν γκασμά, κάτι και κάποιο χερπάνει, άνοιξαν την τρύπα. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας συλλέγουν καταθέσεις κατοίκων και καταστηματαρχών, ενώ στην κατοχή τους έχει περιέλθει υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος που εμφανίζει τα πέντε άτομα να απομακρύνονται από το σημείο. Τώρα έχουμε καλά νέα για τον τουρισμό μας. Κυρίες και κύριοι, πάμε στον Αχιλλέα Τόπα. Τα καλά νέα έρχονται από την επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, Αχιλλέα. Η οποία ΣΥΑ για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, τόσο η επιβατική κίνηση εσωτερικού όσο και εξωτερικού είναι αυξημένη. Γενικώς οι ειδήσεις οι οποίες αφορούν στο αεροδρόμιο είναι αρκετές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι εχθές επιβεβαιώθηκε και ενδιαφέρον κινέζικης κοινοπραξίας για την αγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Ελευθέριος Βενιζέλος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση του εσωτερικού τον Ιούνιο, ΣΥΑ αυξήθηκε κατά 22,4%. Καθώς ταξίδεψαν μέσω του Ελευθέριος Βενιζέλος 528.000, σχεδόν 529.000 πολίτες ή επιβάτες, αριθμός ο οποίος είναι αυξημένος περίπου κατά 100.000 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Πάνω από μισό εκατομμύριο λοιπόν επιβάτες ένα μήνα. Ναι, ΣΥΑ, ακριβώς, περίπου 300.000 είναι οι επιβάτες οι οποίοι ταξίδεψαν περισσότεροι τον Ιούνιο συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2013. Επίσης, ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία και για το εξωτερικό σε ό,τι αφορά τον Ιούνιο, καθώς περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιβάτες χρησιμοποίησαν, ταξίδεψαν μάλλον μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος και βλέπουμε ότι ο αντίστοιχος αριθμός για τον Ιούνιο του 2013 ήταν 830.000. Συνολικά μέχρι στιγμής στο εξάμηνο η αύξηση είναι της τάξης του 17%, καθώς από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο περίπου 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ταξιδέψει μέσω του Ελευθέριος Βενιζέλος, με το αντίστοιχο νούμερο το 2013, το πρώτο εξάμεινο του 2013, να είναι 5,5 εκατομμύρια. Άρα μιλάμε για μια αύξηση θεαματική, περίπου 1 εκατομμύριο περισσότεροι επιβάτες το πρώτο εξάμεινο. Οι επιδόσεις, ευχαριστούμε πολύ, Αχιλλέα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ για να δούμε σε λίγο, μεταξύ άλλων, την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της αδελφής της Κέιτ Μίτλετον. Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε λοιπόν η αδερφή της Κέιτ Μίτλετον, μιλώντας μεταξύ άλλων και για το επίμαχο και πολυσυζητημένο φόρεμα του πριγκιπικού γάμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αστυνομικός αποφάσισε να κάνει περιπολίες με πατίνι, ενώ το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που φάλαινα να αποδογυρίζει σκάφος. Ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης κάλυψε την Αριζόνα. Ο ισχυρός άνεμος έριξε στο έδαφος πολλά δέντρα. Περισσότερα από 9.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο του Φίνιξ παρέμεινε κλειστό για περίπου μία ώρα. Η εποχή των μουσώνων ξεκινά στην Αριζόνα στις αρχές Ιουνίου και διαρκεί ως το τέλος του Σεπτέμβρη. Απίστευτο βίντεο καταγράφει την τρομακτική στιγμή που μια τεράστια φάλαινα αναποδογυρίζει ένα σκάφος στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια. Ο φωτογράφος Dale Frink βρισκόταν σε ταξίδι για παρακολούθηση φαλαινών όταν το γιγαντιαίο θηλαστικό εμφανίστηκε ξαφνικά και αναποδογύρισε το σκάφος. Καπετάνιος και φωτογράφος βρέθηκαν στη θάλασσα. Παρακολουθούσαμε τις φάλαινες από μακριά και ξαφνικά άκουσα ένα θόρυβο. Εκείνη τη στιγμή το σκάφος αναποδογύρισε. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε. Είχε μαγνητήσει όλα τα βλέμματα στο γάμο της αδερφής της Κέιτ με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε η Πίπα Μίτλετον, παραδέχεται ότι της φάνηκε εντελώς απρόσμενος όλος αυτός ο τόρος γύρω από τον ντύσιμό της στο γάμο και αποκάλυψε πού βρίσκεται σήμερα το λευκό φόρεμα που αναδείκνυε τις καμπύλες της. Είναι στην ντουλάπα μου στο σπίτι και θα το κρατήσω εκεί. Θα το βγάζω μόνο όταν θέλει να το δει κάποιος ή για να το δώσω στα παιδιά μου κάποια μέρα. Ένας αστυνομικός στο Ουισκόνσιν των Ηνωμένων Πολιτειών κυνηγάει το έγκλημα με πατίνι. Ο Τζόελ Ζουίσκι αποφάσισε να ανταλλάξει το περιπολικό του με ένα πιο νεανικό όχημα. Πολλοί όταν με βλέπουν εκπλήσονται και με ρωτούν, είσαι αληθινός αστυνομικός? Σύμφωνα με τον Τζόελ, αυτός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να βρεθεί η αστυνομία πιο κοντά στους νεαρούς πολίτες. Φάρμακα και υγειονομικό υλικό συγκεντρώνουμε, κυρίες και κύριοι, και αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στην Αττική, στους Αμπελόκηπους, μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην οδό Πανόρμου 16, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΣΚΑΙ «Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία».
Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό που θα συγκεντρωθούν στους αμπελόκηπους θα παραλυθούν από ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, όπου και θα γίνει η διαλογή και κατηγοριοποίησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.olimazimborume.gr. Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Στράτο Μπαλή, γιατί με ενημερώνουν ότι υπάρχει μια κινητοποίηση Στράτο στην κυβέρνηση εν αναμονή πάντα της δικαστικής απόφασης για τις κινητοποίησεις της ΓΕΝΟΠ. Πριν από λίγο ουσία στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε μια απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, που δίνει την άδεια να είναι ανοιχτό το Εθνικό Τυπογραφείο του Σαββατοκύριακο. Για διοικητικούς λόγους, όπως λέει η απόφαση. Προφανώς. Λαμβάνουν τα μέτρα τους, λοιπόν. Προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι διοικητικοί λόγοι αφορούν στο τύπωμα των φύλων επίταξης των απεργών της ΔΕΗ, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει το ότι αναλόγως και με τη δικαστική απόφαση, χωρίς καμία χρονοτριβή, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην επίταξη και των υπηρεσιών των απεργών και φυσικά των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Στράτο. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα στο Eco News θα δούμε από ποια περιοχή της Ελλάδας φεύγουν τα πουλιά για να έρθουν οι παραθεριστικές κατοικίες. Κατά ένα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σία. Μια περιοχή λοιπόν στην Πιερία αποχαρακτηρίστηκε από προστατευόμενη παρά το γεγονός ότι ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και αποτελεί τμήμα Εθνικού Πάρκου. Τι έχει γίνει? Και είναι και πολύ σημαντική για την Ορνηθοπανίδα. Το επιχείρημα για τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής είναι ότι πλέον για κάποιο λόγο δεν εμφανίζει οικολογικό ενδιαφέρον παρά το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα που μιλάμε καταγράφεται η παρουσία σπάνιων ειδών ορνηθοπανίδας. Ο αποχαρακτηρισμός στηρίχθηκε κυρίως σε μια εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας παρά το γεγονός ότι ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου όπου ανήκει η περιοχή είχε απολύτως αρνητική άποψη και αρνητική εισήγηση. Το ζήτημα είναι ότι τώρα με τον αποχαρακτηρισμό αυτής της προστατευόμενης έκτασης στην περιοχή θα προχωρήσει η ανέγερση παραθυριστικών κατοικιών. Η δικαίωση, ως φαίνεται, την υπομονή τοπικών παραγόντων της Πιερίας, η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος μετά από σειρά υπουργών που το αρνήθηκαν, υπέγραψε εκείνος τελικά τον αποχαρακτηρισμό μιας περιοχής 4.000 στρεμάτων ενός υγροτόπου στις Αλικές Κίτρου, στον Κορινό Πιερίας, έκταση που αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής, ζώνη ειδικής προστασίας πουλιών, ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και βρίσκεται και στα όρια του Εθνικού Πάρκου Αξιού Λουδία Λιάκμονα. Ο Υπουργός με την απόφασή του μείωσε την προστατευόμενη έκταση από 17.000 στρέμματα σε περίπου 13. Στη θέση του καταφυγίου της άγριας ζωής θα οικοδομηθεί τώρα, όπως όλα δείχνουν, ο πρότυπος παραθεριστικός οικισμός Ολυμπιάδα που ζητά αδειοδότηση εδώ και 2 δεκαετίες. Ο οικισμός κατέχει έκταση 2.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων περισσότερα από 1.000 βρίσκονται μέσα στην προστατευόμενη περιοχή. Η απόφαση για τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής στηρίχτηκε σχεδόν αποκλειστικά σε μια γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας, που δεν βρήκε κανένα οικολογικό ενδιαφέρον στην εν λόγω περιοχή. Παρά το γεγονός ότι ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, ο πλέον δηλαδή αρμόδιος, είχε στείλει όλα τα στοιχεία που αποδείκνυαν ότι η περιοχή είναι σημαντικό ενδιέτημα της ορνηθοπανίδας και άλλων ειδών της άγριας ζωής. Δυστυχώς είμαστε απογοητευμένοι με αυτή την απόφαση. Άλλωστε η περιοχή είναι και ζώνη ειδικής προστασίας για τα πουλιά. Ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και είναι το τμήμα που θα χτιστεί ο οικισμός. Και αν δεν δείξει ενδιαφέρον το Υπουργείο, τότε θα επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προασπίσει την τήρηση της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Ο κανόνας είναι ότι δεν αποχαρακτηρίζονται περιοχές Natura 2000, εκτός αν υπάρχουν νέα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία οδηγούν σε αποχαρακτηρισμό της περιοχής. Θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να τοποθετηθεί και επίσημα σε σχέση με τον συγκεκριμένο αποχαρακτηρισμό. Αν αποδειχθεί ότι η χώρα δεν τήρησε τα προβλεπόμενα, μπορεί να κινητοποιηθεί η διαδικασία παραβάσεων και η υπόθεση να καταλήξει στο Ευρωδικαστήριο. Και αυτή την Κυριακή πάμε για πότισμα, Κατερίνα, στη Μαγούλα Αττικής. Πότισμα και φροντίδα των δέντρων σκάει σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το Πυροσβεστικό Σώμα και το Δήμο Ελευσίνα διοργανώνει αυτή την Κυριακή πότισμα αλλά και φροντίδα των 10.000 δέντρων που φυτεύτηκαν στις αναδασώσεις του περασμένου χειμώνα. Η δράση θα γίνει στο λόφο του Προφητηλία στις 9 το πρωί, ενώ σημείο συνάντησης είναι η κεντρική είσοδος του γηπέδου της Μαγούλας στη λεωφόρο Θεοφίλου Γλιάτη.
Τα καλά νέα της ημέρας απόψε, το συμπόσιο για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο και η παρουσίαση της όπερας Φόνησα. Στο πλαίσιο των εργασιών του συμποσίου για το διάσημο έργο του κορυφαίου σκιαθήτη λογοτέχνη Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρώτη μετάδοση μουσικά αποσπάσματα της Φόνησας, της νέας όπερας του καταξιωμένου συνθέτη Γιώργου Κουμεντάκη. Το καλλιτεχνικό αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ της Κυριακής στο Μπούρτζι της Σκιάθου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκιάθος, την υποστήριξη του Δήμου του νησιού και τη συμμετοχή μονοδών πολυφωνικού και ενόργανου συνόλου. Η όπερα θα παρουσιαστεί σε ολοκληρωμένη μορφή τον Νοέμβριο του 2014 στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σε ποιητικό κείμενο του Γιάννης Βόλου, σκηνικά του εικαστικού καλλιτέχνη Πέτρου Τουλούδη και σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλήδη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βραζιλίας πήρε η Γερμανία. Τα Πάντσερ νίκησαν με 1-0 τη Γαλλία στο Μαρακανά. Να δούμε τις φάσεις του αγώνα στο 12ο λεπτό. Το πρώτο γκολ της αναμέτρησης και το μοναδικό ανοίγει το σκόρ η Γερμανία με τον Χούμελς. Ωραίο φάουλ από τον Κρός, η κεφαλιά από τον Χούμελς. Το 1-0 για τα Πάντσερ. Βλέπετε εδώ την κεφαλιά του Χούμελς. Στο 12ο λεπτό ανοίγει νωρίς η Γερμανία το σκορ. Στο 34, μεγάλη ευκαιρία για την Γαλλία. Ο Γκριεσμάν έδωσε την μπάλα στο Βαλμπουενά, ο οποίος έκανε το σουτ. Ο Νόιερ όμως έδιωξε δύσκολα το σουτ του Βαλμπουενά. Στο 44, ακόμη μια καλή ευκαιρία για τους Γάλλους. Ατομική ενέργεια του Μπενζεμά. Έπιασε το σουτ, όμως ο Νόιερ μπλόκαρε εύκολα. Στο 82, τεράστια ευκαιρία για τη Γερμανία. Τα Πάντσερ έφυγαν στην αντεπίθεση. Η μπάλα έφτασε στο Σίρλεϊ που έκανε το σουτ, με τον Γιορίς να διώχνει με το πόδι. Στο 94, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, απίστευτη ευκαιρία για τη Γαλλία. Ο Νόιερ έδιωξε ενστικτοδός, όπως βλέπετε, το σουτ του Μπενζεμά μέσα από την περιοχή. 1-0, η Γερμανία παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στις 11, η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία στον άλλο προημιτελικό. Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Έχουν περάσει 10 χρόνια από το γλυκό παραμύθι της Πορτογαλίας, τότε που η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έκανε την απόλυτη υπέρβαση κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το φίλτρο αναμνήσεων φέρνει στο νου ξέφρενους πανηγυρισμούς, πρόσωπα δακρυσμένα από χαρά και τον αρχηγό Θοδωρή Ζαγοράκη να σηκώνει ψηλά το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό της Λισαβόνας. Τώρα στο γήπεδο Νταλούν συναντιούνται δύο σημαίες, η πορτογαλική και η ελληνική. Μια βραδιά που όλοι οι Έλληνες ένιωσαν περήφανοι, που ψήλωσαν απότομα, που έφτασαν στα ουράνια. Ελάς, ελάς, τις εξέδρες! Το ποδόσφαιρο δεν υποκαθιστά τη ζωή, αλλά βραδιές σαν εκείνη τη θυμάσαι μια ζωή. Σε ένα τελικό που τον περίμεναν όλοι, εχθροί και φίλοι, η Ελλάδα αντιμετώπισε στον Ταλού στην Πορτογαλία, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Μιγγέλ έχασε την πρώτη ευκαιρία για την Πορτογαλία στο 13ο λεπτό. Το σουτ, κόρνερ από τον Αντώνη Νικοπολίδη. Η εθνική μας δεν έμεινε κλεισμένη στο καβόκι της και προσπάθησε να σκοράρει. Ο Χαριστέας την ίσα τη στιγμή δεν πρόλαβε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ξανά ο Χαριστέας, τέταρτη! Πάει να πλασάρει, δεν είναι. Όχι, όχι, αυτού φύγει η μπάλα. Το 0-0 ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Κράτησαν τους Πορτογάλους μακριά στη μεγάλη τους περιοχή και εκεί κάνει η ίδια την αντεπίθεση. Και στο 57 έγινε η φάση που έκρινε τον τελικό και θα τη θυμόμαστε για πάντα. Κόρνερ από τον Γιούρκα από δεξιά. Έχουν βγει όλοι μπροστά. Και ο Βρίζας και ο Χαριστέας και ο Δέλας. Γκολ! 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 Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Το κατάρτι του κρατικού! Κρατάτε τους Πορτογάλους! Μας πάει στα ουράνια! Αφήστε μας εκεί! Αφήστε μας τους ουρανούς της Λισαβόνας! Κάτω! Τελείωσε! Είναι αλήθεια! Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης! Είναι αλήθεια! Οι Έλληνες είναι πρωταθλητές Ευρώπης! Μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία. Πάμε! Πάμε η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης! Στον έβδομο ουρανό όλοι οι αδέρφια! Όλα τα παιδιά της Εθνικής, όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται εδώ.
Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Και η ιστορία έγραψε πως στις 4 Ιουλίου του 2004 η Ελλάδα ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του Βάθρου. Αναδείχθηκε επάξια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πρόσημα στη Wall Street τώρα, αργία σήμερα, Independence Day, και συνεχίζουμε με τις ισοτιμίες. Υποχώρησε το ευρώ εναντί δολαρίου και γεν, απώλειες και για το αμερικανικό νόμισμα σε σχέση με το γεν. Ανέβηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου και η ποικιλία West Texas και η ποικιλία Brent. Ενισχύθηκε και η τιμή του χρυσού στα 1.319 δολάρια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενισχυμένη θα είναι και αύριο Σάββατο η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα εξασθενήσουν από την Κυριακή. Οπότε θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Η πρώτη φωτογραφία είναι ο έναστρος ουρανός πάνω από το Πήλιο. Ο Βαγγέλης την τράβηξε τη φωτογραφία, νυχτερινή. Η επόμενη είναι πηγές της Κρύας στη Λιβαδιά. Όμορφη εικόνα, δροσερή από το Γιάννη. Στη συνέχεια πάμε στους Αγίους Θεοδόρους της Κορινθίας. Και η τελευταία φωτογραφία είναι ένα υπέροχο ήλιο βασίλεμα εδώ κοντά μας, στο Θυμάρι, μετά την ανάβηση από τη Σύση. skykeros.gr για τις φωτογραφίες σας και για τον καιρό. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Ο οποίος καιρός αύριο Σάββατο θα είναι γενικά αίθριο στη χώρα μας, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και η έντασή τους στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο θα φτάνει τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το βράδυ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στη Βόρεια Ελλάδα ως 31 βαθμούς, στη Δυτική ως 35, στα Ανατολικά Υπηρετικά ως 33 και στο Αιγαίο ως 28 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αίθριος καιρός, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 4 με 6, στα Ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 23 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης αίθριος καιρός, οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 31 βαθμούς. Αίθριος θενο καιρός και την Κυριακή στη χώρα μας και μόνο το απόγευμα στα ορεινά της βόρειας χώρας δεν αποκλείεται να σημειωθούν παροδικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα αγγίξει στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές της χώρας μας. Τέλος, να σας πω πως τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, αίθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και η έντασή τους στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, τα νέα του Sky παρακολουθείτε καθημερινά και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Όλες οι εξελίξεις καθημερινά στη σελίδα μας στο Facebook και στο λογαριασμό του Sky στο Twitter. Αμέσως τώρα η ξένη σειρά CSI Las Vegas. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.